Έχουμε φτάσει στον ένατο γύρο της Νέας Σμύρνης. Ο γύρος της Νέας Σμύρνης είναι ο ένατος. Ξεκινήσαμε το 2005 με λίγους αθλητές και αθλούμενους στην αρχή. Τώρα θα συμμετέχουν στο γύρο μας περίπου 850 άτομα. Είναι δωρεάν, χωρίς οικονομική συμμετοχή, για το λόγο ότι ο Δήμος της Νέας Σμύρνης είναι ο κυριότερος χορηγός και εμείς βοηθάμε πάρα πολύ να προσελκύσουμε τον κόσμο στο γύρο μας. Χαιρετίζω το NSTV και τον υπεύθυνο του καναλιού, τον κύριο Πέτρο Περιμένη. Λοιπόν, η συμμετοχή του κόσμου στον ένατο γύρο της Νέας Σμύρνης τα λέει όλα. Ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο. Εγώ θέλω να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή, δηλαδή το Αθλητικό Τμήμα του Δήμου Νέας Σμύρνης και τους Σαφάνς, οι οποίοι οργανώσανε έναν αγώνα τουλάχιστον στην εκκίνηση άψογο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Καλημέρα παιδιά. Νομίζω ότι ο φετινός γύρος της πόλης, ο ένατος, ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε να δείξουμε από το γύρο της Νέας Σμύρνης σε συμμετοχή, σε οργάνωση. Ξεπεράσαμε τα 1000 άτομα συμμετοχές. Ελπίζω τα παιδιά τώρα που τρέχουν να συναντήσουν καλές συνθήκες. Ο καιρός βοηθάει, δεν έχει πάρα πολύ ήλιο και εύχομαι να τερματίσουν όλοι με χρόνους καλούς και πάνω απ' όλα με συμμετοχή όλων και τερματισμό όλων. Μπορεί να συμμετέχουν στο γύρο. Οποιοδήποτε είναι υγιής, από μικρό παιδί μέχρι 70-80 χρονών. Και όχι απαραίτητα επαγγελματίας. Όχι, υπάρχουν και αθλητές που είναι σαν επαγγελματίες, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που περπατάνε το γύρο της Νέας Σμύρνης. Μπορεί και ένας περιπατητής να διανύσει τα 7.500 μέτρα με τα πόδια.